Είμαι ο Λαβρέτσο Αλβέρτης και ξεκίνησα δικηγόρος στην Inter-American τον Μάρτιο του 1993. Ένας δικηγόρος σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αλλά η Inter-American τότε μεγάλωνε με φοβερούς ρυθμούς και η εξέλιξη όλων των στελεχών ήταν ραγδαία. Έτσι και η δική μου. Πολύ σύντομα, το 1999, βρέθηκα σε ηλικία ούτε καν 33 χρονών να είμαι νομικός σύμβουλος σε όλο τον Όμιλο. Και τότε ο Όμιλος είχε απ' όλα. Είχε τράπεζες, είχε ασφάλειες, είχε αμοιβαία κεφάλαια. Σιγά σιγά έμπαινε σε νοσοκομεία, σε κάθε είδους παροχή υπηρεσιών, οικονομικών και υγείας. Βάζαμε την εταιρεία στο χρηματιστήριο, ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες εισαγωγές και βέβαια επακολούθησε μία από τις κορυφαίες επιχειρηματικές στιγμές του Δημήτρη Κοντομινά, η πώληση της Inter-American σε τίμημα ρεκόρ για την εποχή. Ποια ήταν η σχέση σας σε αυτή την πορεία, πόσο κοντά ήσασταν, πώς είχατε ζήσει εσείς τον Δημήτρη Κοντομινά? Όπως είπα στην αρχή, ήμουν δικηγόρος και στη συνέχεια νομικός σύμβουλος στον Όμιλο της Inter-American. Όταν πωλήθηκε ο Όμιλος, έπρεπε να γίνει η επιλογή Inter-American ή Δημήτρης Κοντομινάς. Η επιλογή ήταν πάρα πολύ εύκολη και βεβαίως ήταν Δημήτρης Κοντομινάς. Επομένως, ακολούθησα τον Δημήτρη Κοντομινά στις υπόλοιπες δραστηριότητές του και κάναμε μαζί τηλεόραση, κάναμε κινηματογράφους, κάναμε ξανά ασφαλιστικές εταιρείες, ραδιόφωνα, μια σειρά από πράγματα, όχι πια από τη θέση του νομικού συμβούλου, αλλά από τη θέση του συνοδηγού, με συμμετοχή σχεδόν σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών του, συνήθως από θέση αντιπροέδρου όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος, αργότερα και σε θέση προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου κλπ. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάτε μαζί με τον Δημήτρη Κοντομινά και όχι με την Inter-American? Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δημήτρη Κοντομινά και τον επιχειρηματία και τον άνθρωπο. Και βεβαίως ο επιχειρηματίας ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή του, πάντα. Μπορώ να σας πω παραδείγματα γι' αυτό. Έκανε επιλογές σωστών ανθρώπων για να μπορέσει να αναπτύξει τις δραστηριότητες έτσι όπως αυτός τις είχε στο μυαλό του. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό του ως επιχειρηματία ήταν ότι ήταν συναισθηματικά ευφυής. Δεν ήταν ο άνθρωπος που θα έπαιρνε ένα budget ή ένα business plan και θα κόλλαγε σε αυτό. Ήταν ο άνθρωπος που κυρίως με το συνέστημα, με το ένστικτο και με τον οραματισμό έβλεπε τα πράγματα συνέχεια μεγάλα. Δεν έκανε focus ποτέ στο κέρδος, ποτέ των ποτών. Έκανε focus στο growth, στο μέγεθος. Αυτό ήταν αυτό που πάντα τον ενδιέφερε. Και αν αυτός είναι grosso modo επιχειρηματίας Κοντομινάς, ο άνθρωπος Κοντομινάς είναι 10 φορές μεγαλύτερος. Διάβαζα πρόσφατα σε ένα βιβλίο ενός νορβηγού συγγραφέα, του Κάρλ Ούβε Κνάουσγκορντ, ότι μία από τις δυνάμεις που στην κοινωνία λειτουργούν πέρα και έξω από τα όρια είναι το χάρισμα. Η άλλη είναι η ομορφιά. Εγώ αυτή τη φορά θα αναφερθώ στο χάρισμα. Στο λίμα χάρισμα, οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια, ηλεκτρονική ή πραγματική, θα πρέπει να έχει ολοσέλιδη φωτογραφία αυτού του ανθρώπου. Και για το λόγο αυτό, όσοι τον γνώρισαν, δεν ήταν εργαζόμενοι, δεν ήταν φίλοι, ήταν στρατιώτες. Ήταν στρατευμένοι στο όραμα και στο πρόσωπο του Δημήτρη Κοντομινά. Έτσι και εγώ. Και όσον αφορά τον άνθρωπο, αυτό το χαρισματικό άνθρωπο, τον ευγενικό άνθρωπο, τον δοτικό άνθρωπο, όσο βεβαίως και στον επιχειρηματία. Και αν Inter-American ήταν και είναι μέσα στην καρδιά μου, γιατί Inter-American ήταν τότε κάτι που έμπαινε στο DNA και από τη στιγμή που θα μπει δεν βγαίνει ποτέ, σίγουρα ο άνθρωπος μπήκε, εισέβαλε στη ζωή μου με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό από αυτόν του εργοδότη.
Είχα την ατυχία να χάσω τους γονείς μου το 1994 ως εργαζόμενος στην Inter American και ο Δημήτρης Κοντομινάς ήταν δίπλα μου, όχι μόνο από την πλευρά του εργοδότη, αλλά και από κάθε άλλη πλευρά. Και όχι μόνο εγώ, αλλά όλα τα μέλη της οικογένειάς μου, τον αισθανόμασταν πάντα σαν ένα συγγενή μας. Και έτσι αισθάνομαι σε αυτή την απώλεια. Αισθάνομαι την απώλεια ενός συγγενικού προσώπου. Άρα λοιπόν το θέμα της επιλογής ήταν πάρα πολύ εύκολο. Πώς άλλαξε τη δικιά σας πορεία, τι ήταν, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, υπάρχουν κάποιες στιγμές που θυμάστε, κάποιες συμβουλές που σας έδωσε, κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας? Οι στιγμές οι κομικές ήταν σίγουρα όταν για λόγους που δεν έχουν αξία να αναφερθούν έφυγε ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας το 1999. Όλοι περιμέναμε ότι ο Δημήτρης Κοντομινάς θα βγει στην αγορά και θα επιλέξει τον καλύτερο. Για μένα λοιπόν το να έρθει σε ένα παιδί 32,5 χρονών που ακόμα εξετάσεις έδινε ως προς το αν είναι καλός ή όχι, το να με φωνάξει και να μου πει θα το κάνεις εσύ, ήταν ο απόλυτος ευνηδιασμός, ευχάριστος ευνηδιασμός αναμφισβήτητα, αλλά με φόρτωσε με μια τεράστια ευθύνη. Την ευθύνη όμως ο άνθρωπος αυτός σου την έδινε με ευγένεια. Και σου την έδινε με έναν τρόπο που στην ουσία τη μοιραζόταν μαζί σου. Δεν ήθελε να του λες όχι. Να λοιπόν ένα πρώτο πράγμα που μου είπε πολύ πολύ γρήγορα. Λαβρέντη, δεν θέλω το όχι. Θέλω το πώς. Αν θες να έχεις προστιθέμενη αξία δίπλα μου, μη μου λες τι δεν γίνεται. Πες μου πώς γίνεται. Τι δεν γίνεται μου λένε όλοι οι εξωτερικοί δικηγόροι. Δουλειά σου είναι να μου λες πώς γίνεται. Και όταν αργότερα ήμασταν συνοδηγοί, πάλι το driver ήταν αυτό. Έλα να το κάνουμε μεγάλο. Μη με μπλέκεις με 20%, με 30%, με 10% κέρδος. Δεν με νοιάζει. Έλα να το κάνουμε μεγάλο και να έχει αξία. Και βέβαια είχα την τύχη να δω σε πολύ μικρή ηλικία, επαγγελματική, deals που ακόμα και σήμερα είναι από τα μεγαλύτερα που έγιναν ποτέ στην επιχειρηματική Ελλάδα. Χρειάζεται ένας Δημήτρης Κοντομινάς στη σημερινή εποχή? Η σημερινή εποχή επιχειρηματικά θα ήταν σίγουρα διαφορετική αν ο Δημήτρης Κοντομινάς ήταν παρόν. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα να καταλάβετε τι εννοώ. Δύο που μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Όταν ο Κοντομινάς είπε θα πουλήσω αμοιβαία κεφάλαια με ασφαλιστές, πρέπει να ήταν νομίζω το 1991, οι περισσότεροι που το άκουσαν αυτό πήγανε σπίτι τους να ανοίξουν την εγκυκλοπαίδεια να δούνε τι είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο. Και όταν κατάλαβαν τι είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο, θεώρησαν αδύνατον ποτέ αυτό το πράγμα να πουληθεί μέσω του ασφαλιστικού δικτύου. 3 ή 4 χρόνια μετά, το ενεργητικό της Inter American σε αμοιβαία κεφάλαια ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο πίσω από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ας σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που είχε καταλάβει τι πρόκειται να γίνει με την κινητή τηλεφωνία έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Δημήτρης Κοντομινάς. Επέμενε τότε να πάρει ένα 5% στο κεφάλαιο της Τέτελας. Και είχαμε πέσει όλοι επάνω του και του λέγαμε τι θα το κάνεις. Θα κάνουν αυξήσεις κεφαλαίου, θα γίνουμε diluted, θα χάσεις 2 δισεκατομμύρια δραχμές τότε. Μην το κάνεις, όχι, θέλω το 5%, θέλω το 5%. Φυσικά θέλω το 5%, ένα πράγμα σημαίνει, πήρε το 5%. Και βεβαίως, λίγα χρόνια μετά, ο Χρήστος Σκλαβούνης που τότε ήταν στη UBS, μπορεί να το θυμάται καλύτερα, έγινε ένα placement αυτών των μετοχών και νομίζω ότι πρέπει να πήραμε κάτι λιγότερο από 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το 5% που είχαμε πέσει όλοι επάνω του και τον εκλιπαρούσαμε να μην το πάρει. Το πόσο μπροστά έβλεπε ο άνθρωπος αυτός ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα χαρίσματά του. Το δεύτερο ήταν η επιλογή των σωστών συνεργατών. Δυστυχώς χάρισμα που στην πορεία άρχισε να φθήνει. Το τρίτο ήταν ότι επιχειρηματικά το συγκινούσε ό,τι δεν ήξερε. Ήθελε να δει όλες τις περιοχές της επιχειρηματικότητας και γι' αυτό το λόγο και ασχολήθηκε σχεδόν με τα πάντα.
δεν ήταν ένα σχολείο. Θα ήταν πολύ λίγο να πω ότι ήταν ένα σχολείο το να είσαι δίπλα του. Ήταν ένα ταξίδι. Ένα απίθανο ταξίδι. Ένα απίθανο ταξίδι που, όπως όλα τα ταξίδια, έχουν καλές και κακές στιγμές. Και βεβαίως ένας μεγάλος άνθρωπος, και ο Δημήτρης Κοντομινάς ήταν τεράστιος, δεν μπορεί παρά να κάνει και μεγάλα λάθη και να έχει και μεγάλες αδυναμίες. Και βεβαίως αυτές οι μεγάλες αδυναμίες να φέρουν και συγκρούσεις. Και το ζήσα και αυτό. Με θύμωνε και με πλήγωνε πολύ, αλλά με θύμωνε και με πλήγωνε πολύ γιατί τον αγαπούσα πολύ. Γιατί κανένας άλλος δεν θα με θύμωνε και δεν θα με πλήγωνε τόσο πολύ. Ήταν ο μοναδικός που θα το έκανε, γιατί είχε όλη την αγάπη μου και όλη την αφοσίωση μου. Όπως βέβαια, αυτή την αγάπη και την αφοσίωση την είχε από στρατιές ανθρώπων που πέρασαν από δίπλα του και ζήσαν κοντά του. Ο Δημήτρης Κοντομινάς, ξέρουμε πέρα από τα επιχειρηματικά, ότι όπως είπατε ήταν άνθρωπος και είχε βοηθήσει και δεν ήθελε να φαίνεται και αυτό. Θέλετε να μας πείτε κάτι από αυτό το κεφάλαιο. Αυτό το ζήσαμε, όσοι είμαστε δίπλα του, το έχουμε ζήσει όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που σε μια δύσκολη στιγμή του δεν βοηθήθηκε. Προσέξτε, λέω δεν βοηθήθηκε, δεν λέω δεν αμύφθηκε. Διότι όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, το στελεχειακό δυναμικό που υπήρξε κοντά του, μας έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουμε τα πάντα. Μας άλλαξε τις ζωές και όποιος γι' αυτό δεν τον ευγνωμονεί, είναι ποιικός αγνώμων. Αλλά ο άνθρωπος αυτός βοηθούσε, οψέποτε έπεφτε στην αντίληψή του μία ανάγκη, οποιουδήποτε, καθιονδήποτε τρόπο. Θα καθυστερούσε να πάει σε ραντεβού με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αν έπρεπε να βοηθήσει στον δρόμο του κάποιον άνθρωπο. Δεν ήταν ισοβαρές το ένα με τον άλλο. Και επιμένω σε αυτό, ο άνθρωπος αυτός ήταν απίστευτα δοτικός. Και είναι πολύ κρίμα το τέλος του. Έγινε με έναν τρόπο που δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί στον άνθρωπο αυτό θα άρμοζαν τα καλύτερα. Δεν έπρεπε να ταλαιπωρηθεί τόσο, δεν έπρεπε να υποφέρει τόσο σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς όμως έγινε. Και αν έκανε σφάλματα, και ξαναλέω έκανε και έκανε και μεγάλα, εκτιμώ πραγματικά ότι για να βρει κανείς το μέσο όρο ενός ανθρώπου, πρέπει να πετάξει τις καλύτερες και τις χειρότερες του στιγμές. Και έτσι θα αποκαλύψει το σκληρό του πυρήνα. Σας διαβεβαιώ ότι ο σκληρός πυρήνας αυτού του ανθρώπου ήταν υπέροχα ξεχωριστός. Ήταν μοναδικός. Είναι σίγουρα ένας... Sorry. Είναι σίγουρα ένας από τους τελευταίους των μεγάλων και για μας, για τις δικές μας τις ζωές, όσων τον γνωρίσαμε, είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος. Είπατε πριν ότι η πώληση της Inter-American ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Όπως επίσης είπατε ότι όποιος έχει περάσει από την Inter-American έχει μπει αυτό μέσα στο DNA του. Έπρεπε να γίνει τελικά η πώληση ή έπρεπε να μείνει στις ασφάλειες? Θα σας πω τι μου είχε πει ο ίδιος. Εκείνη την εποχή της είχαμε ζήσει πάρα πολύ κοντά οι δυο μας, αναγκαστικά. Και με έπαιρνε κάτι απίθανα τηλέφωνα στις 12 το βράδυ, στις 1 το πρωί, στις 2 το πρωί. Λαβρέντι, μπορούμε να κάνουμε πίσω, μπορούμε να κάνουμε πίσω, μπορούμε να κάνουμε πίσω. Τα παιδιά μου ήταν πιο μικρά, η γυναίκα μου ανήσυχη. Οπότε κάποιο πρωί πήγα και του είπα, πρόεδρε, μη μου το κάνεις αυτό. Μέχρι να υπογράψουμε μπορούμε να κάνουμε πίσω. Ρε συ Λαβρέντι, μου λέει, Λαβρεντάκο όπως με έλεγε, έχω βρει έναν πάρα πολύ γαμπρό, πολύ καλό γαμπρό για την κόρη μου. Και το σωστό είναι να τη δώσω σε αυτό το γαμπρό. Την αγαπά όμως τόσο πολύ που θέλω να την κρατήσω. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Πιστεύω λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός, όντας ένας άνθρωπος και όχι ένα institution, ήθελε αυτό το πράγμα που είχε φτιάξει και που το πονούσε σαν τη ζωή του την ίδια, δεν θα ήθελε πουδενή να έχει ένα κακό τέλος ή να μην έχει συνέχεια. Και επειδή η Inter-American εκείνη την εποχή βρέθηκε
στο ανώτερο σημείο που θα μπορούσε να βρεθεί μια ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα από πλευράς μεγεθών και μεριδίων, ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνει αυτό που έκανε. Αν με ρωτάτε αν έπρεπε να το κάνει ή όχι, η απάντηση ξεκάθαρα είναι ναι, έπρεπε να το κάνει. Εάν με ρωτάτε αν ήθελε να το κάνει ή όχι, η απάντηση είναι δεν ξέρω και δεν θα μάθω ποτέ. Πώς θα μνημονεύεται τον Δημήτρη Κοντομινά? Για μένα, όπως σας είπα, ήταν ένα συγγενικό πρόσωπο. Καμιά φορά μου ζητούσε να του μιλάω στον ελληνικό, δεν το κατάφερα ποτέ. Γιατί για μένα, στον πατέρα μου μιλούσα στον ελληνικό. Σε αυτόν δεν το κατάφερα ποτέ. Για μένα ήταν, πέρα από ένα συγγενικό πρόσωπο, στα μάτια μου ως νέους τελέχους ήταν ένας μικρός θεός. Το λέω χωρίς ίχνος υπερβολής. Ξαναλέω, είχαμε πολύ δυνατούς τσακωμούς στην πορεία στην κοινή μας πορεία, την επιχειρηματική. Εγώ βέβαια πάντα από θέση στελέχους και εκείνος από θέση οδηγού και οραματιστή. Ο σεβασμός και η αγάπη μου δεν κάμφθηκαν ούτε μισό δευτερόλεπτο. Είμαστε τόσο τυχεροί όσοι περάσαμε από δίπλα του και από τόσο κοντά του, που δεν νομίζω ότι αρκούν 5 ή 10 λεπτά σε μία συνέντευξη για να το περιγράψει κανείς και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να βρει τις λέξεις για να δώσει το βάθος, το μήκος και το πλάτος αυτής της αγάπης και αυτής της αφοσίωσης από τη δική μας την πλευρά και αυτής της δοτικότητας από τη δική του. Για μένα ήταν το πιο ωραίο ταξίδι της ζωής μου. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα επαγγελματικά. Μπορεί ο Θεός να μου δώσει την ευκαιρία να κάνω λίγα ακόμα, αλλά τίποτα ποτέ δεν θα συγκριθεί με αυτό το ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.